Ευχαριστώ πάρα πολύ που θυσιάσετε το απογευματινό της Κυριακής για να έρθετε να ανταλλάξουμε απόψεις και να ακούσετε τις θέσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου Ιερμού για τις ευρωεκλογές. Φτάσαμε σε 3 εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές και ακόμα δεν έχει γίνει πολύ και ξεκάθαρη κουβέντα ποιο είναι το ουσιαστικό πραγματικό διακύβευμα αυτών των εκλογών. Με εντυπωσίασε πριν 2 μέρες πώς έθεσε ο Υπουργός των Κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος, που στο Twitter είπε «Αντώνη», απευθυνόμενος προφανώς στον κύριο Σαμαρά, 24 σημεία μείνανε, αλλά αυτό το ξέρουν μόνο όσοι έχουν περιτήσει φαντάρι. Αυτό έχει ένα χαστούκι βέβαια όσο με περιτήσει φαντάρι, γιατί ως γνωστόν ο Πρωθυπουργός έχει εξαγοράσει με το μυθόδες ποσόν των 3 ευρώ το μήνα 24 μήνες στρατιωτική θητεία. Αυτό ο κύριος Αντώναρος το χτύπησε, όπως επίσης και το 24 σημεία και μετά πας σπίτι σου. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ο κύριος Αντώναρος για δική μου δημοσιογραφική εκτίμηση αποκλείεται να έκανε κάτι ερήμη του Καραμαλή. Όπως σημαίνει ότι έχουν αρχίσει τα όργανα από το Καραμαλαϊκό. Από την άλλη μεριά ακούω την κυρία Μπακογιάννη να λέει ανερυθρίαστα σε ένα κανάλι συστημικό ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μικρό κόμμα. Βέβαια εγώ διαφώνησα μαζί της ότι το κόμμα του Σαμαρά είναι μικρό, έτσι. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, όταν αρχίζει αυτός ο διάλογος να αναπτύσσεται, σημαίνει ότι κάποιοι πλέον έχουν απαξιώσει την υπάρχουσα κατάσταση μέσα από το σκληρό πυρήνα της παράταξης και ως εκ τούτου πρέπει όλοι να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα, γιατί θα είναι μια μέρα εξελίξεων. Ο ειδικός λαός θα ψηφίσει στις 25, αλλά πρέπει να έχει το νου του στις 26. Στις 25 θα ψηφίσει ποιοι θα πάνε στην Ευρώπη, τώρα πλέον που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τον πρώτο λόγο. Νομοθετεί κανονικά σαν τεχνικά κοινοβούλια. Τώρα πλέον έχει το 80% των αποφάσεων που διέπουν τη ζωή μας. Είναι από εκεί και όχι από την Αθήνα. Άρα λοιπόν ο κόσμος σκεφτεί ποιους θα στείλει πάνω. Θα στείλει τους ευρωλιγούριδες, αυτοί που λένε Ευρώπη και ό,τι να είναι, αυτοί που θέλουν φετίχ το ευρώ και την κυρία Μέρκελ, ή θα στείλουν εκείνους οι οποίοι ξέρουν να πολεμάνε, να αγωνίζονται, να γνωρίζουν προς παγράμματα, τους ξέρει η Ευρώπη. Βλέπω κάποιες επιλογές ποδοσφαιριστών, τραγουδιστών, με μανέδες. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτές τις επιλογές, προφανώς δεν έχουν συνειδητοποιήσει το τι γίνεται τώρα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη πάνε 2 κατηγορίες. Αυτοί που πάνε για να δουλέψουν και να δουλέψουν σκληρά και εκείνοι οι οποίοι πάνε για τουρισμό. Η φράση δεν είναι δική μου. Είναι εγκύρων σχολιαστών και αναπαράγεται. Θα ήθελα να σας θυμίσω ορισμένα πράγματα που έχω πάρει από το διαδίκτυο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε έτσι μέσα στο μυαλό σας μπει ποιος είναι ο πρώτος και ο τελευταίος ευρωβουλευτής του 2004. Ο κύριος Σαμαράς, στα 3 χρόνια και 3 μήνες ακριβώς που κάναμε μαζί ευρωβουλευτές, μαζί, στην Ολομέλεια είχε εμφανιστεί 15 φορές. Έχουν την τιμή να σου μιλεί λίγο παραπάνω. 101 φορές. Εκεί όμως που είναι το ουσιαστικό έργο είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Αυτό που φοβούνται οι επίτροποι, που τους ενοχλείς, που τους μπαίνεις μέσα στα πόδια, που τους ζαλίζεις. Ο κύριος Σαμαράς έκανε 8. 8, δηλαδή στους 40 μήνες που είμαστε, κάθε 5 μήνες έκανε μία ερώτηση, έναν έλεγχο. Ο Καραζαφέρης λίγο παραπάνω, 663. Αυτό δείχνει τη διαφορά. Ποιοι πάνε να δουλέψουν για την Ελλάδα και ποιοι πάνε και δουλεύουν την Ελλάδα. Επομένως, λοιπόν, υπάρχει ένας εκδικός πίνακας.
τον οποίο εγώ τον προκαλώ με παρησία, οποιοδήποτε θέλει να ανέβει στο διαδίκτυο να τα βρει αυτά τα πράγματα. Το 2005 θα ήθελα να σας πω πάλι με παρησία ότι η ταπεινότητά μου ανεδείχθη ο καλύτερος δρύτωνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μιλώντας ελληνικά. Δεν έχει υπάρξει κανείς πριν και δεν υπήρξε κανείς μετά τα τελευταία 9 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Λίγκα που εδρεύει στη Γενέβη το 2006 με επέλεξε στον καλύτερο ευρωβουλευτή για τη χώρα του, τον πιο χρήσιμο μάλιστα, είναι η φράση. Αυτά είναι πραγματικά στοιχεία. Δεν είμαι να ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Με στόχο, τι θέλει στην Ευρώπη. Εάν θέλει η Μέρκελ, υπάρχει το Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία. Εάν θέλει μια συνέχεια, είναι και ο Σούλς και η Ελιά και τα λοιπά και ο Κουβέλης. Εάν θέλει όμως τους ευρωσκεπτικίστες, εκείνοι που αισθάνονται απέναντι στεναρά, τότε είμαι η προτίμησή τους. Θυμίζω ότι ήμουν αντιπρόεδρος με τον Φαράτς και ένα συνδημιουργός των ευρωσκεπτικιστών το 2005. Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη των εθνών, όπου υπάρχουν ομότιμα και ομόλογα κράτη σε μία συνεργασία και όχι την Ευρώπη του κοιμά για την οποία έχει μιλήσει ο Μακαριστός Χριστόβλος και στα λέπια της οποίας μέσα είμαστε τώρα. Θα κλείσω τα προλογικά με κάποια ερωτήματα προς τους λαθρατές σας, αναγνώστες και ακροατές σας και όποιος θέλει μπορεί να μου τα αρνηθεί. Στην Ελλάδα σήμερα που μιλάμε έχουμε ανεργία και υποαπασχόληση 2.200.000 Έλληνες. Ναι ή όχι. Ναι. Το 25% του λαού ζει κατά από το όριο της φτώχειας. Ναι ή όχι. Ναι. Έχουμε κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων εκ των οποίων κάποια εδώ στοιχείο. Ναι ή όχι. Ναι. Έχουμε μειωμένους δείκτες εξαγωγών και βιομηχανικής παραγωγής. Το διαβάζετε κάθε μέρα. Ναι. Έχουμε υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους για ανατροπές εργασιακές σχέσεις. Το ζείτε στη δουλειά σας. Ναι. Έχουμε ανυπαρξία σοβαρών παραγωγικών επενδύσεων και αναπτύξεως. Ναι. Έχουμε βαριά φορολογία με εξουθένωση της ιδιοκτησίας. Ναι. Έχουμε σε μόνιμη κρίση τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία. Ποιος θα αμφισβητεί, ναι. Έχουμε αποδιοργάνωση στην παιδεία, στην υγεία, εκεί και δεν έχουμε, και του κρατικού μηχανισμού. Ναι. Έχουμε ουσιαστικό, δυστυχώς, περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας. Ναι. Αυτά είναι τα πραγματικά συνοδά περιστατικά της ζωής μας. Εάν λοιπόν κάποιος θέλει αυτά να πολλαπλασιαστούν ή να συνεχιστούν, ψηφίζει τον κύριο Σαμαρά ή τον κύριο Βενιζέλο. Εάν κάποιος σκέφτεται ότι αυτά μας πέσανε βαριά και βιάζεται κάτι να γίνει, υπάρχουν δυνάμεις, όχι της εξαλότητας και της πλήρους απόρριψης, αλλά που μπορούν να πάνε πάνω και επιβάλλουν κάποια άλλη πλεύση. Με αυτές τις σκέψεις είμαι στη διάθεσή σας, αν έχετε κάποιο ερώτημα. Κάντε μια μονομερή αναφορά και ένα πολιτικό πόλεμο επιχειρημάτων μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι συνειδητή επιλογή. Δείχνει κάτι. Αυτή κυβερνάει. Εάν θέλω να με ρωτήσετε αν έχω προτίμηση προς το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό υπονοείται. Σας λέω και σας απαντώ ευθέως. Πρώτον, δεν εμπιστεύομαι τον ΣΥΡΙΖΑ κατά καμία έννοια λόγω του ιδεολογικού πνεύματος που έχει, αλλά ιδιαιτέρως γιατί είναι τριχοτομημένος. Και θα μπορούσε κανείς να πει, ξέρω εγώ, με τη μία πλευρά συμφωνεί σε κάποια πράγματα, αλλά διαφωνεί με όλες τις άλλες. Τι να πιστέψω. Το λεξιλόγιο του Τσίπρα που υπαγορεύεται από τη σχέση που έχει αναπτύξει εσχάτως με τις ΗΠΑ ή τον Ορθόδοξο κομμουνιστή τον κύριο Λαφαζάνη ή τον κύριο Δραγασάκη. Επομένως λοιπόν δεν μπορώ να πιστοσύνη σε κάτι που ακόμα δεν έχει βρει το βηματισμό του. Αυτό και από εκεί πέρα ασχολείμαι με την παράταξη την αστική δημοκρατία, την παράθεση της δημοκρατίας η οποία βάλεται, προσβάλλεται και στρίπλωνται. Και 26 του Μαΐου όταν όλα αυτά τα γκάλωπ, τα πληρωμένα γκάλωπ από τα κανάλια, βγάζουν 25% την Ελιά και την Νέα Δημοκρατία, διερωτώ με πώς την άλλη μέρα θα κυβερνήσω.
26 του μηνός αν γίνουν αυτά. Όχι, δεν να πάει χειρότερα που τα γραφεία στοιχημάτων του Λονδίνου λένε για άλλα νούμερα ακόμα χαμηλότερα. Όχι, 25. Πώς θα συνεχίσουν να νομοθετούν όταν θα έχουν χάσει τη λαϊκή νομιμοποίηση με τον τέταρτον τη αποδοχή του κόσμου. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται για να μην διολυστήσουμε στα άκρα από τη μία πλευρά ή από την άλλη πλευρά να μπορέσουμε να ανασυστήσουμε την αστική δημοκρατία προκειμένου να σώσουμε τη χώρα. Και σε αυτή την αναγκαία ανασύσταση νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι που διαθέτουν κάποιες ελάχιστες νοητικές δεδομές ή μία εμπειρία πρέπει να είναι παρόντες. Άρα λοιπόν και γι' αυτό το λόγο και για τις 26, για τις 25 μίλησα πριν, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να σκεφτεί όρημα και να μας δώσει μια ψήφο. Επεκκίνοντας την ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, να πω μήπως προσπαθείτε με την τακτική, με την τακτική σας αυτή να συγκρατήσετε μια μεγαλύτερη εκλογή ψηφοφόρων και συγκεκριμένων προς τη Νέα Δημοκρατία, αφού έφυγαν κάποια μεγάλα ονόματα, συμπαρέστηκαν κάποιο κόσμο και εκεί στοχεύεται τώρα μια καλή εκλογή. Αγαπητέ μου, είμαι σίγουρος ότι και εσείς χριστιανός, όπως είμαι και εγώ. Ο Κύριός μας στους 12 ετήσεις του βγήκαν λίγο περίεργα. Ο Ιούδας, ο Πέτρος που πριν αλέκτρο λαλήσε και ο Θωμάς που τον πίστευε. Εγώ δεν είμαι Θεός. Ένας δημοσιογράφος που μπήκε στην πολιτική είμαι. Έτσι λοιπόν, όπως συμβαίνει παντού, πάντα υπάρχουν οι προδότες. Ο καλύτερος φίλος του Κέσσαρα ήταν ο Βρούτος. Επομένως λοιπόν, να πάση μη μπορεί να προκύψει. Τώρα έχουμε βάλει μια καλύτερη κρυσάρα και του ζυγίζουμε πάρα πολύ. Και επειδή το ερώτημά σας, όσο και να τέτοια εκλεγείων είναι ευθύ, δεν πρόδωσαν εμένα. Πρόδωσαν το πατριωτικό κίνημα. Πρωτοστάτες ήταν, φανοστάτες ήταν. Και από πατριώτες γίνανε νεοφιλελεύθεροι. Εγώ τι φταίω. Δηλαδή, έχεις μια κοπέλα, τη σπουδάζεις, πάει στις καλόγριες, μορφώνει, καλλιεργείται και μετά κάνει πεζοδρόμιο. Φταίει κανείς. Φταίνε αυτοί οι οποίοι τα αποφάσισαν. Ο κύριος Βορύτης και ο κύριος Γιουλιάδης δεν έκαναν τίποτα λιγότερο ή περισσότερο παρά εκπόρνευση των ειδών τους, δικαιωμά τους. Να ρωτήσω και γιατί επιλέξατε να έρθετε και στοιχείο. Παρακαλώ. Γιατί επιλέξατε να έρθετε και στοιχείο, καλύτερα στοιχείο. Έγιναν κάποιες επιλογές. Όπως ξέρετε, οι μέρες είναι λίγο. Οι πρωτεύουσες των ομών με την παραλληλή διάταξη είναι πολύ περισσότερες. Έγιναν κάποιες επιλογές. Ήρθε λοιπόν και στοιχείο. Δεν είχα έρθει το 12, είχα έρθει το 9, ήταν η σειρά της Χίου να έρθει. Από την άλλη πλευρά είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος γιατί δίπλα στα παλιά στελέχη μου έκανε εξαιρετική εντύπωση ότι έχουν προσταθεί πολύ νεότερα. Και εχθές, προχθές ακόμα κάναμε εγγραφές. Κάτι σημαίνει αυτό. Από την άλλη πλευρά εσείς απευθύνεστε σε ψηφοφόρους συντηρητικούς. Συνεπώς η όρη, επιτρέψτε μου, είναι έτσι συμβολική για να συνεννοούμαστε δηλαδή. Συνεπώς αφαιρείται από το δικό του ποσοστό. Διαφωνώ. Πατριώτες δεν είναι μόνο συντηρητικοί. Ποιος σας είπε ότι έχουν πατριώτες και σε άλλους χώρους. Αυτή η μονοπόληση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς είναι ψεύτης. Δεν μπορεί η χώρα να προωθήσει ένα ψεύτη. Παραπέμπω. 7 Απριλίου του 2012. Πλατεία Περιστερίου. Σαμαρά. Δεν πρόκειται ποτέ κάτω από οποιαδήποτε κατάσταση να συγκυβερνήσουμε το Πασό. Αυτοί οι κλέφτες θέλουν να σωθούν και δεν θα γίνω εγώ το όχημα που θα τους σώσει. Δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω. Το έκανα. Πώς δεν πιστεύω κάποιον ο οποίος είναι ψεύτης. Δεν γίνεται. Μετά ο κύριος Σαμαράς δεν έχει τα στοιχεία του ηγέτη. Είναι άφιλος. Πόσο άδειασε εύκολα τον κύριο Φαΐλο Καντιώτη που τα μαζί από παιδιά επειδή το ζήτησαν οι σιωνιστές της Αμερικής. Για να βάλει στη θέση την κυρία Τωμαΐς Κωνσταντοπούλου. Πόσο εύκολα πέταξε τον Μπαλτάκο. Δηλαδή ο Μπαλτάκος τρελάθηκε από μια στιγμή και μετά και από εκεί το δεξί χέρι, μάτι αυτή, πόδι του Σαμαρά έκανε και... Λοιπόν, είναι άφηλος. Μετά είναι ανεξοπλοποίηση. Αυτά τα κλειψίματα μπροστά στην κυρία Μπέρτε θίγουν και τον τελευταίο Έλληνα, όπως και το κάνω. Θα μπορούσε να είναι σε μια δυσμενή κατάσταση, αλλά να είναι τουλάχιστον ανεξοπλοποίηση. Αυτά τα κλιγανάλατα με την κυρία Μπέρκελ νομίζω ενοχλούν πάρα πολλούς. Ο κύριος Σαμαράς ήταν μια παρένθεση στην παράταξη. Την επόμενη μέρα, εάν θέλει να βοηθήσει πραγματικά τον τόπο,
και την παράταξη πρέπει να πάει στην πάντα για να υπάρξει μια ευρύτερη συνεννόηση. Να έρθει εκείνος ο ηγέτης που θα σώσει την αστική δημοκρατία επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός. Μπορεί να είναι ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ. Κάποιοι λένε ο Καραμανλής, δεν ξέρω αν ο Καραμανλής. Δεν ξέρω ποιος άλλος ήταν. Αλλά εν πάση περιπτώσει ζούμε στο 1951. Πρέπει να αλλάξουμε ημερολόγιο και να πάμε 52. Να εμφανιστεί ο Παπάγος που θα φτιάξει ξανά την παράταξη, αν θέλετε, το 1964. Να ενώσει όλα αυτά τα σκορπίσματα της Ένωσης και να σπαπατρεύουμε. Αυτό χρειαζόμαστε. Διαφορετικά μοιραία θα πάμε στον κύριο Τσίπρα. Και αν ο κύριο Τσίπρα σταματήσει τις κουτουράδες οι οποίες κάνει, τότε θα έρθει καλπάζοντας. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πολλά μέλη και υποψήφοι βουλευτές των περασμένων εκλογών έχουν βάλει υποψηφιότητα σε δήμους και περιφερειακούς συνδυασμούς. Η ερώτηση είναι ποια είναι η θέση του κόμματος στους υποψηφίους αυτούς. Πολύ ωραία. Πήραμε μια απόφαση το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος και η Εθνική Γραμματεία πριν από 3 μήνες και είπαμε εμείς δεν θα εμπλακούμε σε επίπεδο περιφερειακών και δημάρχων. Αλλά όποιος θέλει όπως θέλει, επιλέγει όποιο ψηφοδέλτιο θέλει, αρκεί να μην ανήκει στα άκρα. Έτσι λοιπόν έγινε οι εγκατατόπιες επιλογές. Εμείς τι θέλουμε, θέλουμε να εκλέξουμε συμβούλους και περιφερειακούς συμβούλους. Κρίνουμε λοιπόν ότι αυτός είναι ο πλέον δόκιμος τρόπος. Για τη Χρυσή Αυγή τι λέτε, για τη Χρυσή Αυγή. Καλά είναι εσύ. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία συνέβησαν είναι αστεία έως τραγικά. Αστείοι χειρισμοί, τραγικοί χειρισμοί, παλιανθρωπίστικοι χειρισμοί, σαμαραίοι χειρισμοί. Δηλαδή, επειδή κάποιος σκότωσε έναν πολιτικό αντίπαλο, ανοήτως, φταίει ο αρχηγός. Αυτό ανήσυχε τον προηγούμενο αιώνα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Τσαρδάρης και ο Μεταξάς, θα ήταν πάντα στη φυλακή. Γιατί όλο και κάποιος οπαδός σκότωνε έναν. Εδώ σκότωσε έναν γύρω δρομούμι. Ποιά τα πράγματα. Επειδή παίρνει ψήφους, να ξυπνήσουμε τον ελληνικό λαό, γιατί μου κοίταξε εδώ ένα λάθος, δεν πρέπει, δεν μας ταιριάζει, δεν μας πάει. Ναι, αλλά αρχίζουμε να κλείνουμε φυλακές για αυτό που μου λέτε ότι μεθαύριο θα απαγορεύσει το κόμμα τους να κατέβει. Εγώ αρχιτικό σα άνεση για αυτό και το λέω ξεκάθαρα. Και λέβεντικα. Θα εισηγηθώ στα όργανα του κόμματός μου να απέχουμε από τις εκλογές εάν δεχτούν και άλλα κόμματα. Αν δεχτούν και άλλα κόμματα. Να πούμε, κύριε, δεν πάμε στις εκλογές. Γιατί σήμερα είναι η Χρυσή Αυγή, αύριο θα είμαι εγώ, μεθαύριο θα είναι κάποιος άλλος. Γιατί και σε εμάς το ίδιο πάνω κάτω έκανε ο Σαμαράς τον Ιούνιο του 2012. Με άλλο τρόπο. Όταν εξαγόρασε όλους τους βουλευτές. Και θυμίζω ότι στο δικό μου τουλάχιστον κόμμα, με παρουσία το λέω αυτό, συνέβαινε ό,τι είπε ο Κατσιβάρας. Ή όχι. Τους ήξερε κανείς. Λοιπόν. Τους πήρε ο Σαμαράς, όχι για να ενισχύσει το κόμμα του, για να κόψει τα ποδάρια τα δικά μου. Κύριε συνάδελφε, εγώ απέναντι είχα τους Αμερικάνους, λόγω των σχέσεων μου με τη Ρωσία, είχα τους ολιγάρχες, γι' αυτό δεν με έχετε δει ξανά στο Μέγα, που τα έβαλα μαζί σου ανοιχτά, γιατί είπα όχι στην Τρόικα, τους είπα όχι δεν γίνεται, και από εκεί και πέρα προσπάθησαν να με βάλουν σε έναν τάφο. Όπως δείξαν τις θεαριές με το πάμε πάνω μου, δεν είδαν ότι είχα ακόμα μια τελευταία αναπνοή και έφυγα. Τώρα με δυσκολεύτηκε μπροστά. Με τη σπάθα. Και η σπάθα αυτή θα τιμωρήσει. Και το όνειρό μου δεν κλείσω φυλακή το Σαμαρά και το Βενιζέλο, σιγά τα μεγέθη. Αλλά τους ολιγάρχες και τον Πρωτεντέρη θα τους στείλω κατηγορούμενο στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αυτό έχει ξεκαθαριστεί. Γιατί σήμερα δεν ψηφίζει ένας και κλείνω με αυτό. Δεν ψηφίζει ούτε εσείς, ούτε οι συνεργάτες μου. Ούτε ο ελληνικός λόγος. Ψηφίζει ο Πρετεντέρης. Λέει. Επέρα ένα χρόνο στο 2008, διαμορφώνει μια άποψη και ο άλλος πάει και ψηφίζει μετά. Ή δεν βλέπετε τώρα το ποτάμι να φτιάχνεται από αυτούς τους ολιγάρχες στο 10% χωρίς να έχει ιδεολογικό και πολιτικό πρόβλημα. Ή δεν βλέπετε ότι από όλους τους ψηφίους της Νέας Δημοκρατίας αυτός που υπερπροβάλλεται είναι η Μαρία Σπυράκη. Όπου διαφωνείτε να μου το πείτε. Έβαλε ο Ψυχάρης, χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία 40 χρόνια, έβαλε το γιο του βουλευτή στη Νέα Δημοκρατία. Βγάζουν την κυρία Σπυράκη από την ΠΑΣΠ,
κόντρα με τη Σπυράκη στη Θεσσαλονίκη την πας, την κάνει η Ευρωβουλευτή. Φτιάχνουν το ποτάμι για να ρίξουν το Τσίπρα. Αυτά είναι πολιτική. Λέει όχι ο Καρατζαφέρης, θα πατσάρει το Καρατζαφέρη. Με όλα αυτά διαφωνώ. Και βεβαίως να κλείσω και τούτο, ότι εγώ με τη Χρυσή Αυγή έχω και κοινά και διαφορές. Τα κοινά που έχω είναι ότι είναι πατριώτες, είναι εθνικιστές, εγώ είμαι των επιχειρημάτων, αυτή είναι του ναζισμού, είναι της βίας και είναι και παγανιστές. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Και το σύνθημα το κεντρικό που πάμε στις εκλογές είναι ξεκάθαρο. Πρώτη αξία η ορθοδοξία. Δεν πιστεύω στον Θεό Πάνα, πιστεύω στην Παναγία και στον Χριστό. Δεν μπορούν οι παγανιστές, δεν μπορούν οι ναζιστές, δεν μπορούν οι εκφραστές της βίας να πρωταγωνιστούν στην πολιτική ζωή της Ελλάδος. Όσο και αν είναι η πίκρα, όσο και αν είναι η αγανάκτηση, όσο και αν είναι ο θυμός των Ελλήνων. Γι' αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν εξαιρέσει κανείς τον καλό τον καιρό, τα άλλα έχουμε τον κακό μας τον καιρό. Στα οικονομικά πράγματα και στην διάλυση του κοινωνικού ιστού. Ποιος θα το έλεγε ότι θα γίνουμε οι πρωταθλητές του κόσμου σε αυτοκτονίες. Έχουμε περίπου 7.000 αυτοκτονίες από την περίοδο της κρίσης. Συγκρατήστε λίγο το νούμερο, 7.000 αυτοκτονίες. Την ίδια ώρα, η πολύ καλή οικονομική εφημερίδα Deal, ανεξάρτητη, έβαλε προχτές ένα θέμα στην πρώτη σελίδα που έλεγε οι ολιγάρχες κέρδισαν τα χρόνια της κρίσης 7.600.000.000. Άρα τα θύματα όλοι εμείς, εκτός από ποιου, από τους σαβανταδόρους, κοινός τσάτσους, των κυβερνήσεων. Πριν από 20 ημέρες, και δεν το μάθατε, γιατί τα κορόιδα δεν δικαιούνται να ξέρουν. Και κάποιοι μας αντιμετωπίζουν όλους ως κορόιδα. Ο κύριος Βαρδινογιάννης και οι υπόλοιποι ολιγάρχες θα ψηφίσουν όλοι Σαμαρά. Εσείς τι κοινό έχετε να ψηφίζετε Σαμαρά? Η κυρία Μέρκελ, εάν ψήφιζε στοιχείο, θα ψήφιζε Σαμαρά. Εσείς τι κοινό έχετε με την κυρία Μέρκελ που μπορεί να ψηφίσετε το ίδιο πρόσωπο? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Σε όλες τις περιοδίες, εχθές από τα ξημερώματα μέχρι τα μεσάνυχτα ήμουν στην Κρήτη, το πρωί σήμερα ήμουν στην Ελλήνη, εδώ στην Κρήτη, όλος ο κόσμος μου λέει υπάρχει καμία ελπίδα. Και σε κοιτάει στα μάτια με μία αγωνία. Με την αγωνία που η μάνα ρωτάει το γιατρό, το παιδί έχει καμία ελπίδα? Και πρέπει να απαντήσεις. Τι να απαντήσεις? Ότι με την πολιτική αυτή δεν υπάρχει απολύτως καμία ελπίδα, απολύτως.